Βγήκε όμως στη Βουλή και είπε μία φράση. Είπε, επιτέλους, ένα κόμμα που παίρνει 40% δικαιούται να κυβερνά. Αυτοδύναμα να κυβερνά. Από πού ως πού, κύριε Κυριάκο, δικαιούται ένα κόμμα που παίρνει 40% να κυβερνά? Έχει την πλειοψηφία. Με 40% πόσους βουλευτές δικαιούται να έχει ένα κόμμα? 120. Οι άλλοι βουλευτές σας μέχρι τους 158 τι είναι? Είναι μπόνους. Δεν αναλογούν σε ψηφοφόρους. Από πού ως πού, ποια γραφή λέει ότι όταν πάρεις 40 και 45% να πάρεις, ότι δικαιούσε να κυβερνάς? Καταρχάς, θέλετε να σας πω και κάτι. Και οι ηγέτες όπως ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που πήρανε 53%, ένας 54% ο Γεώργιος Παπανδρέου, πάντα κυβερνούσαν λογαριάζοντας και τα υπόλοιπα κόμματα. Ποτέ δεν έκαναν αυθαίρετα ό,τι υπαγόρευε η βούλησή τους. Γιατί είχαν συνείδηση του ότι όταν κυβερνάς, κυβερνάς προσωπικότητες, κυβερνάς ένα λαό και δεν μπορείς να μην έχεις την έγκριση της πλειοψηφίας. Επομένως και όταν παίρνεις 54 και 55% πάλι καλό είναι να συνεννοείσαι με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, να κάνεις συμφωνίες, συνενέσεις, το επιβάλλει η πραγματικότητα. Για να είναι και ο λαός πιο έτοιμος, να είναι ο λαός πιο έτοιμος να σε στηρίξει σε αυτό που κάνεις σαν πρωθυπουργός. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα Κυριάκο που στο πρώτο δεκαήμερο της διακυβέρνησης της χώρας από τον ίδιο, βγαίνει και λέει με 40% επιτέλους δικαιούμαι να είμαι αυτοδύναμος. Σε ποιο σύλλογο μικρό, όταν έχεις τους 14, μπορείς να κυβερνάς? Και αν όλος ο κόσμος είναι αντίθετος με κάτι που πάει να κάνει, θα λάβει υπόψη του ο Κυριάκος με τον κόσμο? Επομένως έχουμε μέσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη μία ανατροφή φασιστική. Είναι φασιστικό να λες επιτέλους, όταν έχω 40% μπορώ να σας κυβερνάω. Είναι πολύ φασιστικό αυτό. Σας λέγω, οι ηγέτες που πήρανε και 54% εσεβάστηκαν τη βούληση του λαού. Δεν ήταν απόλυτοι στο να κυβερνούν. Και έρχομαι τώρα στην κυρία Γεννηματά. Η κυρία Γεννηματά, ενώ το κόμμα που ίδρυσαν, το ΠΑΣΟΚ, ιδρύθηκε έχοντας πρώτο άρθρο την απλή αναλογική, τώρα έχει αλλάξει άποψη η κυρία Γεννηματά και λέει θα βοηθήσει το Μητσοτάκη στο να επανέλθει η ενισχυμένη. Δηλαδή τα μπόνους των 50, των 30, των 40 εδρών. Τι στάση είναι αυτό? Τι προδοσία είναι στην 3η Σεπτέμβρη, την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, η σημερινή ύπαρξη του ΠΑΣΟΚ? Να μας εξηγήσουν. Συμφωνούν εις το ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης με 40% να είναι απόλυτα εξουσιαστής αυτής της χώρας? Συμφωνούν με αυτή την άποψη? Θα πάει συνειδητά η κυρία Γεννηματά να ψηφίσει μέσα στη Βουλή επαναφορά της ενισχυμένης και δεν θα ντρέπονται να ξαναδούν το δημοκρατικό πολίτη αυτής της χώρας? Έβγαλαν ένα άλλο τώρα τροπάριο ότι δεν θα έχουμε κυβερνησιμότητα, λέει, άμα έρθει η απλή. Δεν θα έχουμε κυβερνησιμότητα. Τι είναι αυτό η κυβερνησιμότητα, τι είναι? Κυβερνησιμότητα χωρίς πλειοψηφία, φασιστική έννοια. Και για μένα, για τον Βασίλη Λεβέντη και για όσους έχουμε κεντρό ανατροφή, κυβερνησιμότητα σημαίνει να
αντανακλάς τη θέληση της πλειοψηφίας. Κυβερνησιμότητα με τη μειοψηφία είναι φασισμός. Δεν διαφέρει από τη δικτατορία. Και όσες φορές μέσα στη Βουλή βγήκα και είπα ότι έχετε κάνει κοινοβουλευτική δικτατορία και βρέθησαν άνθρωποι που με κατηγόρησαν, με λιδόρησαν, όπως ο Χατζής, ο δημοσιογράφος του Sky, λέει όχι και δικτατορία κύριε Λεβέντη. Μα η επιβολή της θέλησης της μειοψηφίας πάνω στην πλειοψηφία, η ανικανότητα να πείσεις την πλειοψηφία, τι είδους κυβερνησιμότητα είναι, τι είδους κυβερνησιμότητα είναι. Ή πείθεις σε αυτό που επιχειρείς και έχεις μαζί σου το λαό, ή δεν πείθεις και είσαι φασίστας. Εγώ για το θέμα της Μακεδονίας είπα στον Τσίπρα, αν πιστεύεις ότι ωφελείς με τις πρέσπες